Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τον Φεβρουάριο ξεκινάνε τα πολύ αναμενόμενα stress test, τα οποία θα κρίνουν την πορεία των τραπεζών. Περισσότερα θα μας πει Βάσο Άγγελέτο. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σου Τέτα. Αύριο Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα ανακοινώσει στις τράπεζες το πλαίσιο στο οποίο θα δημιουργηθούν και θα διεξαχθούν τα τεστ αντοχής των τραπεζών. Ξεκινάμε με τις ελληνικές τράπεζες. Δίνεται προτεραιότητα γιατί πρόκειται να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα τον Αύγουστο, οπότε έχει σημασία να επιταχυνθεί η διαδικασία, ούτως ώστε να υπάρχει, να έχουν και οι δανειστές ξεκαθαρή εικόνα για το τι διαμορφώνεται στο τραπεζικό πεδίο. Αύριο λοιπόν στις 5 ώρα Αγγλίας, δηλαδή 8 ώρα Ελλάδος, οι τράπεζες θα παραλάβουν τις παραδοχές των τεστ, δηλαδή τα σενάρια τα μακροοικονομικά, τα οποία οι εποπτικοί φορείς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θεωρούν ότι θα ισχύουν για την επόμενη τριετία, έως το 2020. Αυτό θα αφορά βεβαίως την πορεία της ανάπτυξης, θα αφορούν στο πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και φυσικά επειδή όλα είναι αλληλένδετα, από αυτά τα σενάρια θα κριθεί και η πορεία των τραπεζών, κατά πόσο θα αντιμετωπίσουν φυσικά τα κόκκινα δάνεια που είναι το βασικό τους πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε δύο σενάρια ουσιαστικά. Θα έχουμε το μέσο σενάριο, το ήπιο σενάριο και φυσικά το κακό σενάριο, το οποίο συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί από εκεί θα κριθεί αν θα περάσουν, θα κοπούν οι ελληνικές τράπεζες, δηλαδή αν θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια, θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση ή εάν κρίνεται ότι περνούν τους αρκούν τα κεφάλαια που ήδη διαθέτουν. Όλο αυτό αναμένεται με μεγάλη αγωνία. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Μάιο. Τελικά, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του Insider, είχε προβλεφθεί στην αρχή μια άλλη διαδικασία πιο ευαίσθητης διαχείρισης των δεδομένων, δηλαδή οι τραπεζίτες να ενημερωθούν και κατόπιν σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν τα αποτελέσματα και κατόπιν να τα ανακοινώσουν αν θέλουν. Αυτό άλλαξε, θα ανακοινωθούν επίσημα πλέον τα αποτελέσματα. Καλό είναι αυτό, κάτι. Προειδεάζει μάλλον ότι δεν περιμένουν το χειρότερο, αυτό βέβαια ποτέ δεν το ξέρει κανείς. Πρέπει να δούμε τα σενάρια, να δούμε τις παραδοχές και κατόπιν θα φανεί πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση εν ώψη και της εξόδου τον Αύγουστο.